Γεμάτο με γκρίζα σημεία, ερωτηματικά αλλά και αβεβαιότητα, είναι το νέο πλαίσιο ενίσχυσης της απασχόλησης που εξήγηλε τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν με εκπεριτροπής εργασία και να καταβάλουν μισό μισθό. Μειώσεις μισθών, ευέλικτες μορφές εργασίας, κανένας με σταθερή δουλειά και με το εισόδημα που είχε. Ένα θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας είναι κατά πόσο είναι προστατευμένοι από εκπεριτροπής εργασία. Με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, ο εργοδότης μονομερός μπορεί να θέσει από την πρώτη μέρα τον εργαζόμενο σε εκπεριτροπής εργασία. Ένα άλλο αναπάντητο μέχρι στιγμής ερώτημα είναι πώς θα υπολογιστούν οι άδειες αλλά και τα δώρα για όσους εργαζόμενους μπουν σε καθεστώς εκπεριτροπής απασχόλησης. Τι θα γίνει με τον τρόπο υπολογισμού των αδειών και των δώρων Χριστουγέννων σε σχέση με τον συμψηφισμό των ημερών αναστολής της σύμβασης εργασίας. Την ίδια στιγμή, αντιδρά στους κόλπους των επιχειρήσεων, προκαλεί και η υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη στην περίπτωση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα Συνεργασία. Το πρόγραμμα Συνεργασία δεν φαίνεται να βοηθάει τις επιχειρήσεις, αφού θα πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων ακόμη και για το 100% του προσωπικού τους. Επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, μπορούν να διατηρούν μέχρι και το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν από τις απολύσεις προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης που μπαίνει στο νέο πλαίσιο ή μόνο οι εργαζόμενοι που θα μπουν σε καθεστώς εκπεριτροπής απασχόλησης. Το ερώτημα είναι αν προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που τίθενται στο πρόγραμμα συνεργασία ή μόνο αυτοί που πρόκειται να μπουν σε εκπεριτροπής εργασία. Ο νέος μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης θα ισχύσει από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.